Εμφύλιος ξέσπασε ανάμεσα στις ενώσεις ιδιοκτητών ταξί στις Σέρρες. Ο λόγος η ελάχιστη τιμή διαδρομής που μέσω των εκπτωτικών κουπονιών της μεταφορικής εταιρείας Ερμής μειώνεται κατά 50 λεπτά. Πέραν της προβλεπόμενης τιμής, της ελάχιστης, του 3,40, που είναι πανελλαδική αυτή η τιμή και εγκριμένη από το Υπουργείο Οικονομικών και την έγκριση του με τμήματος Διεύθυνσης Συγκοινωνιών, και από εκεί έρχομαι και εκεί έχω κάνει μια καταγγελία για τα συγκεκριμένα όργανα, το αν και κατά πόσο τηρούν την νομιμότητα. Έρχομαι εδώ και κάνω την καταγγελία περί αθέματο ανταγωνισμού. Πόσο είναι η τιμή το συγκεκριμένο? Η ελάχιστη διαδρομή είναι το 3,40. Έχει αυτή πέσει. Τι είπα, αυτή λοιπόν, τι κάνω. Να σας πω ένα-ένα για να τα καταλάβουμε. Επειδή οι μέρες είναι δύσκολες, δύσκολα είναι και τα προστοζήνη, βλέπετε το σωματείο ως δικαριστικό όργανο έχει κάνει τα πάντα. Έχει επεκτείνει την περιμετρική για να κινείται ο κόσμος πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο χαμηλά μέσα στα νόμιμα πλαίσια των διοικητικών ορίων του, πιο χαμηλά. Ήδη έχει φύγει το επικόμιστο από τη μέση, δηλαδή το πρόστιμο της συμφωνικής κλίσης που ήταν 1,90 και επιβάλλει τον πολίτη στα 5,50. Αυτή τη στιγμή το επικόμιστο είναι στην προαιρετικότητα των ραδιοταξί, είτε είναι μεταφορικός συνδυσμός είτε είναι ραδιοταξί, το παίρνω εισπράττω με 3,40 είναι ελάχιστη. Πέραν τούτο, βλέπουμε και έχει πέσει την αντίληψή μας ότι κυκλοφορούν, τουλάχιστον δεν πέσει στην αντίληψή μας, αλλά υπάρχει καταγγελία από πολίτη, το οποίο θα ψάξουμε να το βρούμε. Υπάρχει εκπτωτικό κομπόνι από μεριάς του μεταφορικού συνδυσμού Ερμή, μείον 50 λεπτά, κάτι που αντίκειται στη Μοδησία. Ο κύριος Μπάρμπας προχώρησε και σε επίσημες καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς κάνει λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό. Αντίκειται στην νομοθεσία. Δεν μπορείς πέραν το προβλεπόμενο, σας έδειξα και το νόμο, το γράφει εδώ πέρα. Ωραία. Είναι το άρθρο 98, το οποίο τα καταγράφει και η διευκρινιστική σας δεν είναι εδώ. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, τι θα κάνετε εσείς? Τα έχεις κατά μέσα. Σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν, ήδη έχουμε προβεί μια καταγγελία στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών, στο τμήμα που ανήκουμε. Ήδη πάμε στο τμήμα εμπορίου, θα περιμένουμε απάντηση το κατά πόσο υπόκειται στην παρανομία ή βγαίνει στο αθέμα του διαγωνισμού ή μη. Από εκεί και ύστερα, όταν θα έχουμε τα έγγραφα στα χέρια μας, εμείς θα προχωρήσουμε να διαφυλάξουμε την νομιμότητα όσο οφείλουμε να κάνουμε ως θεσμικό όργανο. Τηρούμε το τιμολόγιο, δηλώνουν από τη μεταφορική εταιρεία Ερμής. Η ταμιακή μηχανή κόβει απόδειξη 3,40, υποστηρίζουν και τονίζουν πως η έκπτωση είναι για να ευχαριστήσουν τους πελάτες τους. Έχουμε βγάλει ένα εκπτωτικό κουπόνι γνωριμίας, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι καταρχήν τηρούμε το τιμολόγιο του κράτους, που η μικρότερη και η ελάχιστη διαδρομή είναι 3,40. Λοιπόν, αποφασίσαμε μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας να εκδώσουμε αυτό το εκπτωτικό κουπόνι, που γράφει εξάλλου επάνω εκπτωτικό κουπόνι γνωριμίας, μείον 50 λεπτά. Λοιπόν, με τηλεφωνική κλίση ο πελάτης μπορεί να μας καλέσει και θα πληρώσει το ποσό το 2,90. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παρακάμπτουμε το νόμο του κράτους. Τα τιμολόγια μας βρίσκονται στο ταμπλό του κάθε αυτοκινήτου. Η ταμιακή μηχανή βγάζει απόδειξη 3,40, θα πρέπει να το πω. Και το κάναμε αυτό μόνο και μόνο για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο επιβατικό κοινό της πόλης μας, το οποίο καθημερινά και μας εμπιστεύεται. Και δίνουμε και ένα κίνητρο να έρθει και ο υπόλοιπος κόσμος της πόλης να μας γνωρίσει ποιοι είμαστε.